Εννοείται, συγχαρητήρια. Πώς αισθάνεσαι, έβαλες στο νικητήριο γκολ. Τέλεια, ανταμείφθηκαν οι κόποι μας και τα καλύτερα έρχονται. Στον τελικό K16 της ΕΠΣ Θεότιβας, που διεξήχθη στο γήπεδο των Καλυβίων, παρουσία πλήθος κόσμου, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας κέρδισε με γκολ του Δημήτρη Σιάπα στο 50, το Φράτζε. Στο 25ο λεπτό, κεφαλιά του Τσιγαρίβα η μπάλα θα περάσει out. Στο 32 ένα σούτ του Καραπετσάκου έπεσε και έδιωξε στη γωνιά του ο Μπράνης. Στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου υπήρξαν διαμαρτυρίες για χέρι του Σιαφάκα στην περιοχή, στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα. Στο 47 ο Καραπετσάκος βρέθηκε σε θέση βολής. Θα σουτάρει με τον goalkeeper Μπράνη να μπλοκάρει. Στο 50ο λεπτό έχουμε τον γκολ για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας. Μετά από μια κούρσα του Χιμάρα από τα δεξιά, ο Σιάπας θα βρεθεί σε καλή θέση, θα πλασάρει ιδανικά, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας. Στο 51ο λεπτό ένα σουτ του Θεοδόρου από πλάγια θέση θα διώξει εντυπωσιακά ο Γραβάνης. Στο 59 ο Κυροδήμος θα βρεθεί στην περιοχή. Θα πέσει στα πόδια του μετάκλινου Παπαθανασίου. Το Φραντζή διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι. Ο διαιτητής Ξεφλούβας που άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, κόκκινη κάρτα στο Γιώργο Γαντά σε αυτή τη φάση με το Φραντζή στις τελευταίες στιγμές να αγωνίζεται με 10 παίκτες. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του κυρίου Νεοχωρίτη. Ήταν καλύτερη σήμερα σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού. Κατάφερε, έβαλε ένα γκολ, κράτησε το γκολ και έτσι πήρε το κύπελο. Εγώ θέλω να πω πολλά μπράβο και στα δικά μου τα παιδιά, γιατί έκαναν πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Δεν θα μπω στη διαδικασία σήμερα σε τέτοια παιχνίδια και ειδικά σε τμήματα υποδομών να πούμε αν ήταν καλή, το τι πήγε καλά, το τι δεν πήγε. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να πω πολλά μπράβο και σε όλες τις ακαδημίες, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει ανέβει το επίπεδο των ακαδημιών. Νομίζω ότι σήμερα ο αγώνας αυτός δεν είχε να ζηλέψει κάτι από μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Υπήρχαν τακτικά κομμάτια, υπήρχε δύναμη, υπήρχε ένταση, υπήρχε πάθος για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Αλλά νομίζω ότι και τα δικά μου τα παιδιά έκαναν μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Επίσης εδώ θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σερπάνο για τη δυνατότητα που μου έχει δώσει αυτά τα 2 χρόνια να βρίσκομαι στα τμήματα υποδομών. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω γνωρίσει τέτοια παιδιά, τέτοιους χαρακτήρες όπως είδατε και σήμερα, που μου έχουν δώσει την ιδιαίτερη χαρά να συνεργάζομαι μαζί τους. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά τα οποία τα έχουμε στο γήπεδο από πολύ μικρή ηλικία. Πλέον γίνανε έφηβοι και είναι μεγάλη μας χαρά να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν μέσα στις ακαδημίες και να παίζουν σωστό ποδόσφαιρο. Όσον αφορά σήμερα το παιχνίδι, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δυνατό. Ο αντίπαλος μπήκε πιο καλά στο πρώτο τέταρτο. Μετά εμείς καταφέραμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι και να αρχίσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κάποια γκολ νωρίτερα και να το είχαμε κερδίσει πιο εύκολα το παιχνίδι. Γιατί πιστεύω ότι δημιουργικά ήμασταν πιο καλοί. Εντάξει, τώρα οι ηλικίες αυτές έχουν και τον αστάθμιο παράγοντα, γιατί είναι μικρά παιδιά και το λάθος μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ευτυχήσαμε να βάλουμε εμείς τον γκολ, γιατί όποιος έβαζε τον γκολ θα έχει και το πλεονέκτημα. Θέλω να συγχαρώ όμως όλες τις ακαδημίες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα. Να συγχαρώ τους προπονητές, τα παιδιά όλα, δώσαν τον καλύτερο τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο εδώ όσον αφορά το γήπεδο που μας δίνει τη δυνατότητα να παίζουμε σε ένα τόσο όμορφο γήπεδο, το Δήμο Λαμίων, για τη δημιουργία αυτού του γηπέδου τα τελευταία χρόνια και το άλλο γήπεδο που θα γίνει στα Γαλανέα και αυτό θα δώσει μεγάλη πνοή στο ποδόσφαιρο. Τέτοια έργα έχει ανάγκη εδώ ο νομός μας και το αθλητισμός γενικά. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που τελειώνουν από τις ακαδημίες να έχουν καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους, να συνεχίσουν τον αθλητισμό, ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματικά ή αεραστεχνικά, και να ευχηθώ και σε όλους τους υπόλοιπους καλό καλοκαίρι να έχουν. Ναι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα όλον αυτόν τον κόσμο που παραβρέθηκε σήμερα σε αυτό το γήπεδο. Είναι πρωτοφανές η παρουσία. Διοργανώτρια αρχή, την περιφέρεια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις 2 ομάδες που παίξαν ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει σημασία ο νικητής, είναι και οι 2 νικητές. Και πάνω απ' όλα
ενδιαφερόμαστε για το ευθυωτικό ποδόσφαιρο και εκεί θα επενδύσουμε τα πάντα. Νομίζω ότι είναι η γιορτή του αθλητισμού και εγώ θα έλεγα και διπλή γιορτή όταν οι πρωταγωνιστές είναι μικρά παιδιά. Είναι αυτή η ηλικία, η τρυφερή ηλικία που πρέπει να μάθει τον αθλητισμό και μέσα από την εκπαίδευση αυτών των παιδιών, γιατί δεν είναι απλώς αθλητισμός από τους δασκάλους, προπονητές, από τα σωματεία, διαπλάθεται και το πνεύμα των παιδιών. Και γίνονται καλύτεροι άθλητες, καλύτεροι αθλητές και έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια και το ποδόσφαιρο αναβαθμίζεται. Και αναβαθμίζεται χάρη σε αυτό που γίνεται στις αυτές τις αθλητικές ηλικίες. Συνεπώς, σήμερα νομίζω το χαρήκαμε όλοι. Οι πρωταγωνιστές, ξαναλέω, είναι τα παιδιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά, σε αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά. Και του χρόνου πάλι να είμαστε εδώ σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Ναι, πράγματι, σήμερα είχαμε τη χαρά να ζήσουμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, στους νέους αθλητές, στις ακαδημίες, αλλά και σε όλους όσους τους πλαισιώνουν, που είναι οι γονείς, είναι οι προπονητές, είναι οι γυμναστές, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, στην οποία αξίζουν συγχαρητήρια για την όλη διοργάνωση και εποπτεία όλου του πρωταθλήματος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από πλευράς μας, σαν Δήμος Λαμιαίων, ο ίδιος ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του ήμασταν εδώ να υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια, να χειροκροτήσουμε τα παιδιά και βέβαια κάνοντας και μια άλλη προσπάθεια που είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τις υποδομές μας, είτε είναι αυτές αθλητικές είτε είναι άλλες υποδομές. Σήμερα εγκαινιάστηκε η λιώμενη εξέδρα, έπονται και άλλες δραστηριότητες και άλλες δράσεις και άλλες υποδομές και στον τομέα του αθλητισμού αλλά και σε άλλους τομείς. Σκοπός να το χαίρονται καταρχήν τα παιδιά, η νέα γενιά στην οποία οφείλουμε πολλά και βέβαια και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.